Μητσοτάκη. Η διαφορά, η προσωπική διαφορά για τις συντάξεις. Θα εφαρμοστεί ή όχι? Θα πάει σε αναστολή, θα καταργηθεί? Ποια είναι η επιδίωξη της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, επειδή εμένα μου αρέσει να μιλάω και με στοιχεία και με μεγέθη, άμα κοιτάξετε και τα μακροοικονομικά μεγέθη, αλλά και τους δείκτες της πραγματικής οικονομίας, είναι τέτοιοι ούτως ώστε να επιτρέπουν την ακύρωση ψηφισμένων μέτρων λιτότητας, τα οποία γιατί ψηφίστηκαν και πότε, αν θυμάστε. Για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση και κατόπιν μεγάλων πιέσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο με τις διαχρονικές του αστοχίες, αν θέλετε, μια από αυτές κιόλας ήταν ότι δεν θα βγουν τα νούμερα, να το πω έτσι, σχηματικά, και επομένως έπρεπε να προνομοθετήσουμε και να ψηφίσουμε την επέμβαση, την αξιοδοτική δαπάνη και τη μείωση του φορολογικού. Τα νούμερα όχι απλώς βγήκαν και με το παραπάνω. Μάλιστα. Από τα στοιχεία, αν δείτε, του ΕΦΚΑ. Άρα... δεν είναι τυχαίο, προσέξτε, ο ΕΦΚΑ αναμένεται να έχει πλεώνασμα 1 δις. Δεν είναι τυχαίο ότι η ανεργία επίσης, και είναι εύλογο, η ανεργία έπεσε και κάτω και από το ψυχολογικό φράγμα του 20%. Όλα λοιπόν τα στοιχεία, οι δείκτες, δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Έχετε, με το τεχνοοικονομικό επιχείρημα. Ναι, έχετε το επιχείρημα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Και στο παρελθόν όμως. Και το ιδίωμα των δανειστών. Στο παρελθόν πάλι το ίδιο επιχείρημα είχατε, αλλά ήρθε το Δουνουτού και λέει: τι λέτε εσείς, δεν μας ενδιαφέρει. Το Δουνουτού. Πιστεύετε ότι... τώρα έχουμε γυρίσει σελίδα, έχουμε βγει από το μνημόνιο. Μπορείτε να πάρετε την απόφαση. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε κιόλας. Έχουμε βγει από το μνημόνιο και τώρα έχουμε μπει σε μία φάση, με συγχωρείτε, μεταπρογραμματική εποπτεία. Και να σας πω κάτι, επειδή κινδυνολογούν διάφοροι, ό,τι έγινε στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στην Κύπρο, θα γίνει και εδώ. Θα υπάρχει μια εποπτεία και θα πρέπει η χώρα μας να τηρεί τις δεσμεύσεις που να μην εκτροχιαστεί, είναι μια μεταβατική κατάσταση, και να τηρεί και τις δεσμεύσεις που πρέπει να τηρεί ως μέλος της Ευρωζώνης. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.